Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Τι κάνεις, είσαι καλά? Δόξα Θεώ, όλα καλά. Επέστρεψες εδώ και λίγο καιρό στη γενέτειρά σου, στην Καρδίτσα. Φοράς πλέον την φανέλα της αναγέννησης. Και χθες πέτυχες ένα γκολ ιδιαίτερα σημαντικό και σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή ενός τοπικού ντέρμπι, γιατί έπαιζε η ομάδα σου με τα Τρίχαλα. Υπάρχει, φαντάζομαι, και μια αντιπαλότητα σίγουρα ανάμεσα στις δύο ομάδες, και από το δικό σου γκολ ξεκίνησε και η ανατροπή της ομάδας σου. Ναι, είναι ένα παραδοσιακό ντέρμπι εδώ στη Θεσσαλία με τα Τρίχαλα. Δεχθήκαμε ένα γκολ με ένα πέναλτι, το οποίο, όπως όλοι είδαμε, ότι δεν υπήρχε παράβαση, και ευτυχήσαμε να σοφαρίσουμε πολύ γρήγορα, και αυτό μας έδωσε ψυχολογική όθηση και τελικά καταφέραμε να κερδίσουμε τον αγώνα στις καθυστερήσεις. Τα όλα τα ρεπορτάζ σε δίνουν ίσως τον κορυφαίο της ομάδας σου, της αναγέννησης Καρδίτσας. Εντάξει, παίζεις σε γνώριμο περιβάλλον, η αλήθεια είναι, και δεν ξέρω, δίνεις την εντύπωση, από ό,τι συζητούσα και με κάποιους συνάδελφους, αυτά τα χρόνια που πέρασε στον Άρη, παρότι είσαι μόνο 22, σε έχουν οριμάσει απίστευτα πολύ και στο παιχνίδι τους και γενικότερα στην όλη σου παρουσία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα. Τα δύο χρόνια που ήμουν στην ομάδα ωρίμασα πολύ ποδοσφαιρικά, οι σκέψεις μου ήρθα σε συνεργασία με έμπειρους ποδοσφαιριστές, πήρα αρκετά πράγματα από αυτούς, τους άκουγα. Νιώθω κι εγώ ότι η επιστροφή μου εδώ πέρα στην ομάδα, από τη στιγμή που έφυγα, ότι πατάω καλύτερα στα πόδια μου, είμαι πιο σίγουρος μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Και σίγουρα ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει η παρουσία μου στον Άρη αυτά τα δύο χρόνια. Και πιστεύω όλα τα παιδιά όσοι περνάνε από τέξεις μεγάλες ομάδες, μόνο θετικά πράγματα μπορείς να παίρνεις. Mm-hmm. Ήταν, φαντάζομαι, υποθέτω κιόλας, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς, αλλά αν μπορούσα να μπω στη θέση, ότι δεν ήταν εύκολη η απόφαση να φύγεις από τον Άρη. Δεν ξέρω πώς και γιατί το αποφάσισες. Θα έχει ενδιαφέρον να μας το πεις. Εντάξει, στην αρχή, τώρα βέβαια είναι και στο παρελθόν βέβαια αυτό, κοιτάμε μπροστά, αλλά στην αρχή τα είχαμε βρει όλα με τη διοίκηση του κ. Κάλλας. Έγιναν τι έγιναν, όλοι ενημερωνόμασταν, όλοι τα ξέραμε. Άλλαξαν πολλά πράγματα αυτό το καλοκαίρι. Μία φορά η ομάδα πιτεχνική, μία ήταν η γάμα. Με τη νέα διοίκηση δεν πρόλαβα να μιλήσω, είχε περάσει μια προθεσμία. Άφησα μετά το μέλλον μου και θέλησα να συνεχίσω, να γυρίσω πίσω στην πόλη μου, εδώ πέρα να ηρεμήσω με την οικογένειά μου. Προφανώς ξύπνησε, νομίζω, υποθέτω τώρα, ότι ξύπνησε και λίγο το περσινό καλοκαίρι και φοβήθηκες ότι ενδεχομένως μείνεις ξεκρέμαστος. Κάπως έτσι ίσως το σκέφτηκες. Εντάξει, το προηγούμενο καλοκαίρι ήταν παρόμοιο πολύ με το φετινό. Το περσινό καλοκαίρι η ομάδα στην αρχή δεν δυναμώθηκε όπως δυναμώθηκε φέτος. Δεν έκαναν οι ίδιες προσθήκες που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στην ομάδα, και όπως παρακολουθώ, η ομάδα ρολάρι είναι στην πρώτη θέση και πιστεύω θα πετύχει εύκολα το στόχο της. Mm-hmm. Παρακολουθείς τα παιχνίδια του Άρη, δεν ξέρω αν συμπίπτουν και πολλές φορές, και με τα παιχνίδια της ομάδας σου, ενημερώνεσαι γενικά, μιλάς με τα παιδιά, με τους πρώην συμπαίκτες σου? Σίγουρα, εκεί πάνω έχω φίλους, και από την πρώτη μου χρονιά που ήταν ο Τσουμάνης με τον Αντρέα τον Τάτο, και με τα παιδιά τα περσινά. Τον Καπνίδη είναι εκεί πέρα παιδιά, ο Κωνσταντινίδης, ο Σαμαράς, ο Χιουριάδης, ο Καλογέρης, με όλα τα παιδιά είμαι σε επαφή, μιλάμε καθημερινά, μπορώ να πω υπάρχει μια σχέση φιλίας και μαθαίνω τα νέα τους και τα νέα της ομάδας. Είναι και ένας συμπατριώτης σου πλέον, ο Βασίλης Ορόβας, ένας ακόμη καρδισιώτης. Τον άφησες μόνο του όμως? Ναι, εντάξει, ο Βασίλης δεν έχει πρόβλημα. Είναι πολύ έμπειρος, έχει ξαναπεράσει από την ομάδα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ομάδα. Mm-hmm. Σίγουρος. Θεωρείς και εσύ ότι ο Άρης είναι το ακλόνι, το φαβορί για την άνοδο, ότι δεν θα αντιμετωπίσει φέτος δυσκολίες? Θα μπορέσει και σύντομα κιόλας να ξεφύγει από τους διώκτες του?
Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι η ομάδα έγινε τελευταία στιγμή και πώς έγινε. Σίγουρα αποτελείται από πολύ έμπειρα στελέχη που δείχνουν στα αρχή του προθέματος να καθαρίζουν τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό η ομάδα που ξεκίνησε η Νικηφόρα. Τελευταία δεν και όπως είδα ότι ήρθε η ομάδα στο Παλία. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα συνεχίσει η Νικηφόρα και γρήγορα η διοίκηση θα έχει την ευχαίρεια να ξεκινήσει το προγραμματισμό για την δεύτερη εθνική από νωρίς, πιστεύω. Τα δικά σου τα σχέδια ποια είναι? Βλέπεις την αναγέννηση Καρδίτσας ως ένα μεταβατικό στάδιο? Πώς ακριβώς το σκέφτεσαι το μέλλον? Εντάξει, εδώ πέρα στην ομάδα της Καρδίτσας ήρθα, είναι β' εθνική. Έχω υπογράψει συμβόλαιο για ένα χρόνο. Σίγουρα θα ήθελα να είμαι κάπου καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, καθημερινά να κάνω προπονήσεις, να γίνομαι καλύτερος, να μπορέσω να κάνω ένα βήμα παραπάνω. Την επιστροφή σου στον Άρη τη σκέφτεσαι καθόλου? Είναι στην άκρη του μυαλού σου? Εντάξει, έφυγες με καλό τρόπο, δεν δημιούργησες και ποτέ προβλήματα. Άλλωστε και επειδή βλέπουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν γενικότερα στον Άρη και πολλοί ποδοσφαιριστές θεωρούν ως έναν ιδανικό προορισμό πλέον τον ποδοσφαιρικό Άρη. Δεν ξέρω, έχεις εσύ κάτι τέτοιο στο μυαλό σου? Γιατί όπως μας είπες, παρότι ήταν δύσκολα τα χρόνια που πέρασες εδώ, ήταν πολύ χρήσιμα για σένα. Εντάξει, θα επαναλάβω ότι σε ομάδα του Άρη, να το πω λαϊκά, ντρώθηκα. Ένιωσα, εντάξει, η ομάδα είναι μεγάλη, υπήρχε ευθύνη. Όλα αυτά με ορίμασαν. Σίγουρα οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει σε μεγάλες ομάδες, με κόσμο. Αυτή τη στιγμή η ομάδα του Άρη βγάζει μια υγεία διοικητικά, έχει ηρεμήσει το θέμα, όπως μιλάω και με τα παιδιά που με τα μεταφέρουν. Σίγουρα το να παίζει τον Άρη είναι τιμή. Γιατί όχι, άμα υπάρξει κάποια πρόταση, κάποια επαφή, να γίνει ξανά. Πάντως, αρκετά ρεπορτάζ χθες θυμήθηκαν και τον γκολ που έβαλες κόντρα στον Πανσεραϊκό, κυρίως λόγω της κρισιμότητας του γκολπέδης, όχι τόσο όσο αφορά την εκτέλεση, γιατί σαφώς και ήταν πολύ καλύτερο τον γκολ που πέτυχες πέρσι κόντρα στον Πανσεραϊκό σχέση με αυτό που πέτυχες εσύ. Είδε καθόλου στο μυαλό σου αυτή η εικόνα χθες? Έκανες κάποιο παραλληλισμό δηλαδή? Εντάξει, δεν μπορώ να τα συγκρίνω αυτά τα δύο γκολ, όπως είπες και εσύ, ήταν διαφορετικής σημασίας. Εδώ ήταν ένας αγώνας της αγωνιστικής φυταθνικής που απλά ήταν η ιδιαιτερότητα του γειτονικού ντέρμπι. Το γκολ με τις Σέρις ήταν πιο ξεχωριστό, πιστεύω. Ήταν το μείον 4 που φτάσαμε στον πόντο. Εντάξει, ανοίξω στο παρελθόν. Αλλά ήταν και τα δύο γκολ που ήταν χαρακτηριστικά για μένα. Πώς είναι γενικά το πρωτάθλημα στη Football League? Φέτος βλέπω ότι όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές. Πιστεύω ότι δύσκολα δεν υπάρχουν φαβοροί. Όποια ομάδα βρεθεί στην καλύτερη κατάσταση στον αγώνα, πιστεύω αυτή και θα επικρατήσει. Είναι ένα σκληρό πρωτάθλημα, είναι μεγάλο πρωτάθλημα. Είναι 34 αγώνες και θέλει πολύ σοβαρότητα και συγκέντρωση σε κάθε αγώνα για να μπορέσει να πέρασει αποτέλεσμα. Νίκο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, υγεία πάνω απ' όλα, χωρίς τραυματισμούς, μακριά από τέτοια, και χαιρόμαστε πάντα να σε ακούμε, και γιατί όχι, μακάρι, επειδή δεν σε πήραν και τα χρόνια, στα 22 σου είσαι ακόμη, να σε ξαναδούμε στη Θεσσαλονίκη. Μακάρι, τι να πω και εγώ, από τη μεριά μου να πω και εγώ το ευχαριστώ που με καλέσατε και θα τα πούμε ξανά. Να είσαι καλά, Νίκο, καλή συνέχεια. Γεια σου.